Παναγιώτης Μπουγιούρης στην παρέα του Cup of Joy. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθες και στην Κύπρο. Να είστε καλά. Θα είσαι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Για ένα μικρό διάστημα θα είμαι περίπου 5 μήνες. Θα βρίσκομαι συνεχώς εδώ στο νησί. Έμαθα ότι είχες και προτάσεις από Ελλάδα. Mm-hmm. Όμως επέλεξες να είσαι στην Κύπρο. Πώς έγινε αυτό? Είχαμε τη σειρά από πέρσι, τη Γαλάτια, που συνεχίζεται και φέτος, οπότε έπρεπε να συνεχίσω. Δεν θα είχα κανένα λόγο να μην συνεχίσω. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η σειρά. Είναι μια σειρά που την έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Και προσωπικά μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η σειρά, καλλιτεχνικά, γιατί είναι μια σειρά εποχής που έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα και τα κουστούμια και αυτά. Και ταυτόχρονα μου ήρθε μια πολύ τιμητική πρόταση από το ΟΘΟΚ, από το κρατικό θέατρο της Κύπρου, για να συμμετέχω στην παράσταση του Ιάκου Καμπανέλη, «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάδια». Είναι το έργο το θεατρικό στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία «Η Στέλλα» του Κακογιάννη. Μου προσφέραν τον ρόλο του Μίλτου, που τότε ενσάρκωνε ο Φούντα στην ταινία. Και ομολογώ ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Και απλώς πρέπει να βρίσκομαι διαρκώς εδώ τώρα για τις πρόβες και για τις παραστάσεις. Η καλλιτεχνική σου πορεία μας έδειξε, εμάς τουλάχιστον τους τηλεθεατές, ότι επιλέγεις το δράμα σε σχέση με την κωμωδία. Γιατί αυτό? Κοίταξε να δεις, νομίζω δύο στοιχεία. Γιατί μου το λένε πάρα πολύ αυτό και οι φίλοι μου γνωστοί. Μου λένε, ρε, εσύ, αφού έχεις πάρα πολύ χιούμορ δηλαδή, στην παρέα και όλα αυτά, γιατί πρέπει να κάνεις κωμικούς ρόλους. Ναι. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, ότι έχω μία άνεση με τους κωμικούς ρόλους. Ξεκινώντας την καριέρα μου και τις σπουδές μου, που είσαι μέσα στο θέατρο, εντάξει, έχω κάνει κλασικές σπουδές, δηλαδή έχω σπουδάσει στο Ρώσικο Σύστημα, έχω πάει στην Αγγλία, έχω παίξει κλασικό ρεπερτόριο και όλα αυτά. Όλοι οι σπουδαίοι ρόλοι στο παγκόσμιο ρεπερτόριο είναι ως επιτοπλίστων δραματικοί. Ο Σέξπιρ, το αρχαιοδράμα, πιο σύγχρονη ρόλη και όλα αυτά. Οπότε, ναι, η φιλοδοξία μου σαν νέος ηθοποιός ήταν να σταδιοδρομήσω σε αυτούς τους ρόλους, τους βαριούς, τους δραματικούς, ας πούμε. Το χιούμορ όμως βέβαια το αγαπώ πάρα πολύ και στη δουλειά μου και πάντα μου έλειπε να παίξω ένα πιο κωμικό ρόλο. Οπότε μου δινόταν η ευκαιρία που υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιος ρόλος είχε και μια πιο έντονη χιουμοριστική πλευρά. Εγώ το εκμεταλλευόμουν λίγο παραπάνω, οπότε το ευχαριστιόμουν. Αλλά ναι, έναν αμιγώς κωμικό ρόλο, όχι, δεν έχω παίξει. Έχουμε δει σε διάφορα άρθρα, ξέρω εγώ, ότι δεν κρύβεσαι ενώ σε σχέση σου. Εντάξει, δεν έχω λόγο να κρύβομαι. Σίγουρα δεν επιζητώ τη δημοσιότητα όσον αφορά την προσωπική μου ζωή. Από την άλλη μεριά, γι' αυτό από ένα σημείο και μετά, δεν θέλω και να καταπιέζομαι. Οπότε κάνω αυτό που αισθάνομαι ότι μπορώ να έχω το δικαίωμα να ζήσω σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Εντάξει, θα αποφύγω τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις ή ξέρω ότι όταν θα πάω σε ένα χώρο που ενδεχομένως να υπάρχουν κάμερες ή αυτά, θα προσπαθήσω να μην εκθέσω την προσωπική μου ζωή σε ένα τέτοιο κομμάτι. Είμαι λίγο πιο low profile σε αυτό το πράγμα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, εντάξει, okay, δεν μπορώ να φύρομαι ή να αναλώνουμε συνέχεια για το πώς θα φανεί κάτι, ξέρεις. Είσαι άνθρωπος της οικογένειας γενικά. Θα ήθελες να πραγματοποιήσεις σε κάποια φάση τη δική σου οικογένεια? Ναι, εντάξει, φυσικά θα το ήθελα. Αλλά δεν σου κρύβω ότι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου το απορροφάει η δουλειά μου, όχι η δουλειά μου σαν δουλειά, ότι είμαι εργασιομανής, η καλλιτεχνική δημιουργία. Δηλαδή, είναι αυτό που το κλισέ που λένε καμιά φορά οι ηθοποιοί, ότι οι ρόλοι είναι τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, κτλ. Εντάξει, αυτό έχει δύο όψεις. Είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να αισθάνεται αυτού του είδους τη σχέση, γιατί σημαίνει βαθιά και σημαντική δέσμευση με την τέχνη σου, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, να γίνω ηθοποιός με την πραγματική έννοια του όρου. Ξέρεις, επειδή οι ηθοποιοί πολλές φορές εργαζόμαστε και για την τηλεόραση, ακριβώς βλέπεις τα μέσα να ασχολούνται και καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι των tabloid που λένε και οι Άγγλοι, όσον αφορά δηλαδή τα celebrity news και όλα αυτά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εγώ αποφάσισα να γίνω καλλιτέχνης, νιώθω καλλιτέχνης, ήθελα να υπηρετήσω στο θέατρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε η τηλεόραση στη ζωή μου και στην καριέρα μου, γιατί αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη αγάπη από το ευρύτερο κοινό. Αλλά δεν επιδιώκω τη δημοσιότητα με κάθε τρόπο ή την παραμονή μου στην τηλεόραση με κάθε τρόπο.
Η πρώτη εικόνα που δίνεις σε μια κοπέλα, φαντάζομαι, είναι ότι ο Παναγιώτης έχει όποια κοπέλα θέλει και το μυαλό της μπορεί να πάει ότι έχει απιστήσει ή θα απιστήσει. Τα ίδια δεν λένε και για σένα. Μπορεί να είσαι όποιον θέλεις. Ξέρω τι, τι σταυρό κουβαλάς, εντάξει, είναι... Έχεις απιστήσει. Όχι, όχι, το αποφεύγω. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να αφοσιωθώ σε μια σχέση, προτιμώ να είμαι ελεύθερος και ωραίος, γιατί είναι δυσάρεστο. Εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να πληγώσει πολύ έναν άνθρωπο και δεν είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε, ούτε να πληγωθείς, ούτε να πληγώσεις, δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να μου πεις κάτι ακραίο που έχει γίνει και έχεις πέσει στα πατώματα, κάτι που σε πλήγωσε πάρα πολύ. Εντάξει, συνήθως η εφηβική έρωτης ή έστω και η μετεφηβική, εντάξει, ναι, για να μην είμαι και τόσο, να μην το παίζω και τόσο άνετος. Και μετά, για κάποια χρόνια, εντάξει, σε πειρά, ναι, και γι' αυτό σου λέω και για την προηγούμενη ερώτηση, δηλαδή, όταν είσαι σε μια φάση που όλα αυτά λίγο σε επηρεάζουν πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί, δεν ξέρω, ξαφνικά μεγαλοποιούνται πολύ αυτά τα αισθήματα της απογοήτευσης και της απόρριψης και της άρνησης και αυτά και ξέρω εγώ και αισθάνεσαι ότι χάνεται το σύμπαν ή ξέρω εγώ. Ναι, νομίζω η ερωτική απογοήτευση είναι κάτι που μπορεί να μας ταράξει πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μου ξανασυμβεί. Όχι εννοώ με την έννοια της απόρριψης, αλλά δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά εννοώ να μην το αφήσω να με επηρεάσει στο βαθμό που κάποτε όταν ξεκινάς την ερωτική σου ζωή, που ακόμα ξέρω εγώ δεν αισθάνεσαι σίγουρος για τον εαυτό σου ή δεν ξέρεις τι ψάχνεις ή δεν ξέρω αυτά. Που σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, γίνεσαι πραγματικά κουρέλι. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στο παιχνίδι που έχουμε ετοιμάσει μαζί με τον Άθο για τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Καλώς ήρθες, φίλε Παναγιώτη Μπουγιούρη, στην παρέα του Cup of Joy και από μένα. Γεια σου, φίλε Άθο. Είμαστε πολύ τυχεροί που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Ω, τιμή μου, με κολακεύεται. Αλλά... Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου. Αλλά εδώ είμαστε για να παίξουμε ένα παιχνίδι που ονομάζεται Αληθινές Εξομολογήσεις. Αμάν. Άστε με το πω, δεν πειράζει. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Έχει ο καθένας μπροστά του δύο φακέλους. Στον ένα φάκελο γράφεται μέσα μία αλήθεια, στον άλλον ένα ψέμα. Μάλιστα. Κάτι που έχουμε ζήσει, που είναι αλήθεια, και κάτι που δεν έχουμε ζήσει. Ωραία. Ναι. Ανοίγουμε τον ένα φάκελο που θα επιλέξουμε εμείς οι δύο για σένα. Όχι, όχι, όχι. Ο καθένας έχει τους δύο δικούς του. Λοιπόν, και έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας να ανακρίνουμε τον άλλον για να δούμε αν αυτό που λέει είναι αλήθεια, αλήθεια. Ή όχι. Μάλιστα. Okay. Εμείς διαβάζουμε κανονικά την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε από σένα. Εντάξει, άμα πρέπει. Ναι. Ανοίγω ένα από τους δύο, έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω το φάκελο νούμερο ένα. Καλά, όποιο θέλει. Λοιπόν, για να δούμε τι κρύβει το φάκελο νούμερο ένα. Έχω πέσει σε γκρεμό με το αυτοκίνητο. Πότε έγινε αυτό? Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια είχα μια εμπειρία πάρα πολύ ευχάριστη, η οποία όμως κατέληξε πάρα πολύ δυσάρεστη. Έχω βρεθεί τελείως συμπτωματικά, είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα, διακοπές, και έχω βρεθεί σε μια κοινή παρέα και κάνουμε μαζί διακοπές με τον Clive Owen και τον Tom Hanks. Και μία μέρα, ενώ έχουμε επιλέξει να πάμε σε μία έτσι πιο απομονωμένη παραλία για ευνόητους λόγους, ότι τους παπαράτσι δεν κυνηγάγανε εμένα, δεν μπορώ να πω ψέμα, κυνηγάγανε τον Clive και τον Tom. Και στην διαδρομή, στο δρόμο, ήταν ένας χωματόδρομος έτσι πολύ κακοτράχαλος. Ανέβαινε σε ένα βουνό και κατέβαινε στο βουνό για να φτάσει σε αυτή την απομονωμένη παραλία. Οδηγούσα πολύ απρόσεκτα, το ομολογώ. Έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο έφυγε στον γκρεμό. Ότι ήσουν στο αυτοκίνητο με τους συγκεκριμένους δύο. Ναι. Τρακάδε και πέσατε σε γκρεμό. Ποιον κοροϊδεύεις, Παναγιώτη Μπουγιούρη? Ποιον κοροϊδεύεις, σε παρακαλώ? Ψέμα. Περίμενε, περίμενε, μην βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Είναι ζω... Και ζει, έπεσε στον γκρεμό και ζει. Ζω από θαύμα. Μάθουμε. Περίμενε, περίμενε. Ζω από θαύμα. Υπήρχαν τραυματίες? Όχι.
Δεν γίνεται να πέσει από ένα κρεμό και να είσαι εντάξει. Όχι, δεν έπαθα κάτι. Ζω από θαύμα και δεν θα ήμουν εδώ να διηγηθώ την συνάντησή μου με αυτούς τους δύο σπουδαίους ανθρώπους. Ήσουν καλά μετά. Εντάξει, ψυχολογικά είχα ταραχτεί λίγο. Δεν ήταν πολύ ευχάριστο αυτό να αισθάνεσαι ότι ζεις από θαύμα. Τζόρτζια, τι πιστεύεις? Καθαρό ψέμα. Καθαρό ψέμα. Κοίτα, όμως, για να πλάσει μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, με τα συγκεκριμένα δύο άτομα. Πού τους γνώρισες? Γιατί δεν πας με ένα στυράκι και ξαφνικά μπροστά σου, δηλαδή, δεν. Λοιπόν, θα σου πω, επέστρεφα από Παρίσι, είχαμε πάει στο Παρίσι για κάτι γυρίσματα. Ήταν τότε, γυρίζαμε τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Και στο αεροπλάνο, τελείως συμπτωματικά, καθόμουν δίπλα-δίπλα στις πρώτες σειρές με τον Clive Owen. Και επειδή μαζί μας ήταν και το συνεργείο με τις κάμερες και αυτά, κάναμε κάποια πλάνα μέσα στο αεροπλάνο του τύπου ότι επιστρέφω εγώ, είμαι μέσα στο αεροπλάνο, θέλανε έτσι υλικό. Ο Clive, πολύ λογικό, ρώτησε, λέει, παιδιά, τι γίνεται εδώ με τις κάμερες, ξέρω εγώ, τι φάση, κάνετε ταινία κι εσείς, ξέρω εγώ. Και του είπα ότι ναι, είμαστε και εμείς συνάδελφοι, δεν κάνουμε βέβαια ταινίες, κάνουμε μια πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, πιάσαμε την κουβέντα, κατευθυνόταν ο Clive στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε, έτσι είπαμε δύο κουβέντες, με έσπασε ο πάγος, ξέρεις, με τα θέματα. Και ξαφνικά κάνατε διακοπές μαζί. Και φτάσαμε, ναι, στην Αντίπαρο, όπου γνωριστήκαμε και με τον Ντόμ, με τον Ντόμ Χάγκς και... Κοίτα να δεις, έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες η ιστορία του, που πιστεύω λέει αλήθεια. Εγώ ψέμα. Παναγιώτη. Τι. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Λοιπόν, okay. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που σας είπα είναι αλήθεια, αλλά δεν συνέβησαν όλα μαζί. Δεν είναι η ίδια και μία ιστορία. Η πρώτη ιστορία όντως είναι αληθινή, δηλαδή όντως γυρίζαμε από το Παρίσι, κάνοντας τα γυρίσματα και όντως γνωριστήκαμε τον Clive στο αεροπλάνο. Εμείς βέβαια επιστρέψαμε στην Αθήνα, ο Clive συνέχιζε το ταξίδι του για Μύκονο, ήταν να κάνει εκεί τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ένα άλλο καλοκαίρι έχω βρεθεί στην Αντίπαρο, όπου κάνω διακοπές και εκεί που περπατάμε στα σοκάκια πέφτουμε πάνω στο Tom Hanks. Και του ζήτησα να βγάλουμε μια φωτογραφία κτλ. Ο οποίος δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά. Πάνω στην κουβέντα, τέλος πάντων, ξέρεις, κάπως με ρώτησε και αυτός και είσαι από εδώ, από Ελλάδα, αυτά και τα κατά. Του είπα ότι είμαι ηθοποιός κτλ. Χάρηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως και επειδή η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, με αναγνώρισε η μάνα της, της γυναίκας του, η οποία ζει στην Αντίπαρο και αυτά. Και είχε την καλοσύνη να μας κάνει το τραπέζι. Και είπατε να πέσετε από ένα γκρεμό κάτω, όχι, έτσι, και η τρίτη ιστορία, πάλι και αυτή είναι άσχετη με την Αντίπαρο, αλλά πραγματικά οδηγώντας σε ένα καλοκαίρι τώρα πριν 2-3 χρόνια, πήγαμε σε μια ερημική παραλία στην Κάριστο, όπου πραγματικά ήμουν λίγο απρόσεκτος, έφυγε το αυτοκίνητο από το χωματόδρομο, έφυγε κάτω στον γκρεμό, από κάτω ήταν κρεμός κανονικός, έτσι, μια χαράδρα απέραντη και ούτε γρατζουνιά. Ούτε γρατζουνιά, διότι το αυτοκίνητο περνώντας τον γκρεμό, πέρασε κανονικά στον γκρεμό, βρέθηκε, δεν ξέρω, αυτό είναι πραγματικά αυτό που λέμε θαύμα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα γελάμε και αστευόμαστε λίγο, αλλά όντως είναι θαύμα, βρέθηκε μια άγρια ελιά. Μια άγρια ελιά, δηλαδή, η οποία ήταν, αν ο πρόθεσμο κρεμός ήταν κάπως έτσι, η ελιά ήταν εδώ σαν χούφτα με τα αυτά και το αυτοκίνητο με το που πέρασε από τον κρεμό, δεν πρόλαβε να αναπτύξει ορμή, αλλά με το που πέρασε από τον κρεμό και οι τέσσερις ρόδες, σταμάτησε κέντρο Ελενίτσα στον κρεμό της ελιάς. Η ελιά χαρακτηριστικό. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Αυτός ήταν εκεί. Ναι. Σώθηκα. Όπου... Ήτανε το χέρι του Χριστού. Ναι, ακριβώς, πραγματικά, παιδιά, πραγματικά. Και κοιτώντας, ξέρεις, δεξιά-αριστερά, δεν υπήρχαν άλλα δέντρα, δηλαδή βρέθηκε πραγματικά. Πώς... Τίποτα, αφού ήμουν μαζί με ένα φίλο, έτσι, που ήμουν στα μεγάλη παρέα όντως και οι άλλοι είχαν προχωρήσει και εμείς ήμασταν εκεί δυο στο αυτοκίνητο και έχουμε μείνει για 5 λεπτά κοιτώντας έτσι κάτω το χάος και αντιλαμβανόμαστε ότι το τέλος θα ήταν αναπόφευκτο. Εκείνη την ώρα, ξέρεις, γίνανε όλα τόσο, δεν θα πω γρήγορα, τόσο... Πώς να το πω. Δεν συνειδητοποιήθηκε. Ναι, εκεί την ώρα πραγματικά δεν κατάλαβα. Λέω. Αποκλείεται. Είναι κάποιος που μου κάνει πλάκα. Δηλαδή ότι τώρα σκοτωνόμαστε. Ότι τώρα είναι το τέλος, έτσι. Ξέρεις, δεν τρομοκρατήθηκα.
έμεινα με μια τεράστια απορία. Δηλαδή είναι σαν να κάθεσαι τώρα εδώ και να βλέπεις ένα πιάνο να πέφτει. Και να λες, το να πέφτει ένα πιάνο, έρχεται πάνω μου. Δηλαδή θα πεθάνω εγώ τώρα, ξέρεις. Και μείναμε έτσι λίγο για 5 λεπτά άναυδοι, κοιτώντας από κάτω και προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε πάθει τίποτα απολύτως, αλλά θα μπορούσε το τέλος να είναι οριστικό. Βγήκαμε στον δρόμο επάνω. Αυτά που λέμε. Οπότε ήταν αλήθεια εν μέρη όλα. Λοιπόν, ποιος θα πει τώρα? Λοιπόν, τώρα θα μας πει η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια. Όχι, ποιο φάκελο λες? Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Όμως ήθελα να κάνω αυτό. Έλα, δεν τρέπεσαι. Και εγώ το πρώτο πάλι. Τι. Ευχαριστώ. Διαβάσω εγώ. Ναι. Ευχαριστώ. Τι έγραψες, Άθο? Εγώ δεν είπα που το έχω γράψει. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, λέει, πήγα στα μπουζούκια με φίλη μου, νομίζαμε ότι τα λουλούδια ήταν δωρεάν και όταν ήρθε ο λογαριασμός έβαλα τα κλάματα. Για πες μας, Τζόρτζια. Λοιπόν, όχι, κάτσε να ρωτώ. Πότε έγινε αυτό? Όταν ήμουν 18 χρονών. Ήταν η πρώτη φορά πέρσι, που θα δηλαδή. Πήγαινα μπουζούκια. Να, πέρσι. Ναι. Μάλιστα. 18 χρονών δεν γνωρίζω ότι τα λουλούδια δεν είναι δωρεάν. Κάτσε, περίμενε κι εσύ. Τι, ανάκριση κάνουμε. Να ανάξει λίγο σας πες, περίμενε. Σούμα. Σε ποια μπουζούκια? Οικονομόπουλο Πετρέλη. Κατάλαβες πώς το πάω. Μάλιστα, οκ. Okay. Συνάδελφε, για πες. Ήταν καλή, τραγουδήσαν καλά. Πολύ καλή. Πολύ. Ας αρέσανε δηλαδή. Άρα έριξες μπόλικο λουλούδι. Πολύ λουλούδι. Πολύ λουλούδι. Αν ακούσεις το λογαριασμό στο τέλος, άσε. Μάλιστα. Και οι δύο σ' αρέσαν ή είχες προτίμηση κάποιον από τους δύο, έτσι? Εγώ πήγαινα για τον Οικονομόπουλο. Εγώ περίμενα αυτό, να ξέρεις. Γνώρισες τον Οικονομόπουλο, Τζόρτζια, να πω? Εννοείται, πήγα και στο καμαρίνι του. Αφού έχεις βάλει τα κλάματα, πότε πρόλαβες να πας και στο καμαρίνι? Πριν. Πριν έρθει ο λογαριασμός. Άκλαυτη. Είναι αυτό που λέμε πηγή άκλαυτη. Στο καμαρίνι. Μάλιστα. Πόσα πανέργια λουλούδια έριξες? Δεν θυμάμαι τώρα. Για τι λογαριασμό μιλάμε? Μισό. Όχι, μην φτάσουμε ακόμα εκεί. Τα πανέργια πώς ήταν? Λευκά. Λευκά. Ναι. Ήταν πλαστικά. 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 Δεν ήταν, ξέρω, μπαμπού. Όχι. Ξέρω εγώ τίποτα. Πλαστικά. Συγγνώμη, και πώς. Γιατί φαντάζομαι δεν σε αφήσανε μετά να φύγεις επειδή απλά έκλαιγες, άμα είχες κανένα τεράστιο λογαριασμό. Τα πλήρωσες? Όχι, φυσικά. Πόσα ήταν? Καλό γι' αυτό, εντάξει. Τώρα δεν λέγεται το πόσο, αλλά ήταν τεράστια. Τι πόσο? Δεν μου λες κάτι. Συγγνώμη, πόσα πανέρια περίπου ρίξατε? Δεν θυμάμαι τώρα πόσα, αλλά ο λογαριασμός τα λέει όλα. Δηλαδή. Αριθμητικά, ρε παιδάκι μου. Όχι, εντάξει, μην πεις. Λοιπόν, να πούμε. Τριψήφιο νούμερο, σωστά? Όχι, τετραψήφιο νούμερο. Τετραψήφιο νούμερο. Πενταψήφιο νούμερο. Έλα, όχι πενταψήφιο. Παιδιά, ήταν πενταψήφιο το νούμερο. Πού είναι πενταψήφιο? 10.000 ευρώ και. Και. Πενταψήφιο και Παναγία. Λοιπόν, κοίτα. Λέει ψέματα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει ζωντανή. Από εκεί πέρα θα έκανε λάντζα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Ακόμα εκεί θα ήταν να αγναντεύει τη θέα. Εντάξει, δεν είναι. Ψέμα. Όχι, ψέμα κι εγώ ψηφίζω ψέμα. Ψέμα. Και επίσης δεν θυμάμαι να έχει συνεργαστεί ο Οικονομόπουλος με τον Πετρέλη. Το θυμάσαι αυτό? Εγώ δεν θυμάμαι. Είναι ψέμα. Πολύ φάνη, γιατί, ναι, ψέμα. Είναι ψέμα. Παιδιά, είναι αλήθεια. Και σου λέγα, πες ό,τι είναι αλήθεια. Παιδιά, είναι αλήθεια. Ναι. Είχα πάει για πρώτη φορά στα μπουζούκια. Πόσο γλίτωσε από όλη την κατάσταση. Είχα πάει για πρώτη φορά στα μπουζούκια, δεν ξέραμε εγώ και η. Μετά από αυτή την εμπειρία ήταν η τελευταία. Ναι. Εντάξει, όχι, πάρε καλά, έβαλε μυαλό. Βλέπω γαρίφαλο και λέω, παιδιά, δεν είναι για μένα αυτά. Άστα. Πάμε λοιπόν στο ΘΕΑ, Οικονομόπουλος Πετρέλης. Καθίσαμε στον μπαρ αρχικά. Μετά μα είδαν ότι είμαστε από την Κύπρο. Λένε αυτή θα κρατάει χρήμα. Έτσι, ω γνωστό. Όποιο πάει να μπουζούκια στην Κύπρο κρατάει χρήμα. Ναι, φοιτήτριε μα λένε καθίσε στο πρώτο τραπέζι μέχρι να έρθει κράτηση. Τώρα 20 θέσεις. Της λέω τη φίλη μου, πάμε να καθίσουμε εκεί, ξέρω εγώ, το πρώτο ποτό, το δεύτερο τέλος πάντων. Και μας βάζουν τα γαρίφαλα. Ήταν κουμπίζα στο τραπέζι. Ήταν αυτονόητο ότι το πρώτο τραπέζι θα ρίξει. Εννοείται, πάει με την κατανάλωση. Και τα διπλανά τραπέζια ρίχνουν. Ρίχνουν. Κι εγώ. Και μας φέρνανε κι άλλα κι άλλα. Μαζί με το πανέρι ή χωρίς τα λουλούδια? Όχι, χωρίς αρχικά. Μετά δεν ξέραμε τέλος πάντων. Ρίξε το πρώτο και να ρίξει και όλα τα υπόλοιπα μετά. Γύρω στις 2.30 έρχεται το τραπέζι κράτηση, τους βλέπεις όλους με τα κουστούμια τους, παπηγιών, γραβάτες και όλα αυτά. Και πάμε να φύγουμε εμείς. Μας λένε, όχι παιδιά, καθίστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας λένε δύο κουτάκια. Τι λογαριασμό κάνατε? Θα σας διώξουμε. Μας βλέπανε ότι ρίχναμε, μας κερνούσαν τα ποτά, όλα αυτά εκεί. Πάλι καλά, κεράσαν τα ποτά. 7 η ώρα το πρωί, εμείς 12 πετούσαμε. Μάλιστα. Την επόμενη για Κύπρο. Έρχεται ο λογαριασμός.
Θα δίνω στη φίλη μου. Ανοίγει το λογαριασμό. Εντάξει, προηγούνται και άλλες ιστορίες της λεπτομέρειας. Όμως τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Γιατί έχουμε χρόνο, δεν βγαίνω. Δεν πετάω. Έρχεται ο λογαριασμός. Της λέω παρήγγειλες δύο ποτά, εσύ δύο ποτά. Εγώ εντάξει, είχαμε περίπου 50 ευρώ μαζί μας. Θα ξαβγάλουμε το λογαριασμό. Τον βλέπει και ξεκινάει να γελάει. Λέω τι έγινε τώρα, παίρνω εγώ το λογαριασμό. Ανοίγω, ξανανοίγω. Και φωνάζω τον καρσόνι, λέω σε κάποιο λάθος πρέπει να είναι εδώ. Γιατί είμαστε δύο. Φοιτήτριες. Δύο ποτάκια, πια δύο ποτάκια η φίλη μου. Μου λέει, είναι τα λουλούδια και ήταν και φιλική τιμή. Λέω, συγγνώμη, τα λουλούδια τα πληρώνουμε. Όχι, τα έχουν πάρει από νεκροταφείο. Δεν τα ήξερα πρώτη φορά να πάω σε μπουζούκια πρώτη φορά. Να σου πω και πραγματικά, ήταν 10.000. Ήταν 20.000 ευρώ φιλικά. Παιδιά. Πώς γλίτωσες, να σου πω. Ξεκινάω εγώ το κλάμα. Με βλέπει ο άνθρωπος δίπλα, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα. Μου λέει, γιατί κλαις, τι έγινε. Του λέω, αύριο δεν πάμε Κύπρο, μας έβλεπε τρομοκρατημένες. Μου λέει, γιατί. Της λέω, σήκω, θα τη βγάλουμε μέσα στη λάντζα τώρα. Μου λέει, πώς σας τη χαρίσανε τελικά. 20.000 ούτε εμείς δεν κάνουμε, μου λέει. Ούτε οι σαμπάνιες που ήρθαν στο τραπέζι δεν κάνουν τόσα. Του λέω, δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα, 50 ευρώ κρατάω. Μου λέει, Χριστέ μου, δηλαδή πραγματικά δεν ήξερε. Και του εξήγησα ότι πρώτη φορά και αυτά μας έβλεπε τρομοκρατημένες. Πρώτη φορά, γιορτάζω όπως είναι στο. Αυτό το βάλει στο τρέιλερ που λέει πρώτη και φορά. Και κάνει τη μαγική κίνηση. Στο γκαρσόνι. Πεκά μου. Προφανώς δεν τα πλήρωσε. Προφανώς δεν τα πλήρωσε. Προφανώς ήταν του μαγαζιού. Ναι, τι να πλήρωσε. Και μας λέει, πάρτε τώρα το τάξη να πάρετε τα πράγματά σας με το αεροδρόμιο. Και εμεί σε ξαναδώ με γαρίφαλο στο χέρι, ούτε καν σταυτή. Και τη βλέπω τη φίλη μου αυτή να σκάσει από το γέλιο και τη λέω, αν δεν ήμουν εγώ και δεν είχα τη συζήτηση. Και δεν έκλαιγα. Πραγματικά ήταν ό,τι πιο τραυματικό, αλλά ταυτόχρονα χαρούμενο ότι φύγαμε λοιπόν, και δεν πληρώσαμε. Έχω μία πρόταση από εδώ και πέρα στο θέατρο να του βάζουμε να πετάνε λουλούδια. Ξέρεις τι θα αξίζει να το οικονομήσετε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ό,τι χειρότερο. Δηλαδή ένιωσα τόση ντροπή στη μάλιστα, ζωή μου. Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη συζήτηση, υπέροχη κουβέντα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Προσεκτικά με τα αυτοκίνητα άλλη φορά. Τώρα πλέον πήρα το μάθημά μου. Και σε περιμένουμε ξανά εδώ στο Cup of Joy. Το ελπίζω σύντομα.